Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω και σήμερα στην Πολιτεία Πύλη Πολιτών. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε καλεσμένη μας την κυρία Θεοδώρα Γιούρα, υποψήφια βουλευτή με το πολιτικό φορέα Ελλήνους Συνέλευσης, στο νομό Κοζάνης, την οποία θα βάλουμε ευθύς αμέσως στην παρέα μας και να την καλωσορίσουμε. Κυρία Γιούρα. Καλώς σας βρίσκω, κυρία Γκίκα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εκπομπή. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Γιούρα, για την αποδοχή σας. Έχουμε ανοίξει, λοιπόν, έχετε ανοίξει και μας προσφέρετε αυτή τη γνώση που περιμένουμε όλοι μας, το Ιερό Ουράνιο Κείμενο της ΡΕΑ. Έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές εδώ στην Πολιτεία Πύλη Πολιτών, έχουμε κάνει και μία μαζί, έχουμε προχωρήσει στις ζεύξεις των ελάνιων δημιουργικών δυνάμεων και την τελευταία φορά, αν θυμάμαι καλά, είχαμε μείνει στη ζεύξη του Δία με τη Δήμητρα και τη δημιουργία του πρώτου ανθρώπου, της Περσεφόνης. Σωστά? Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, κυρία Γκίκα. Και είχαμε μείνει ότι θα ανοίξουμε και την κωδική έννοια του Δία, διότι γίνονται πολλές ύβρεις εναντίον του Δία. Και ας αρχίσουμε από εκεί, κυρία Γκιούρα, αν θέλετε κι εσείς. Βέβαια, οι ύβρεις γίνονται προς όλους τους Ολυμπιούς, προς όλους τους προγόνους μας και όχι μόνο για το Δία, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστική μια φράση που προφέρουν οι άνθρωποι όταν κάτι δεν τους πάει καλά, που πραγματικά αποτελεί τεράστια ύβρη, εάν οι ίδιοι γνώριζαν ότι ο Δία τους δημιούργησε και ότι είναι πραγματικά παιδιά του Δία, εφόσον φέρουν νόηση και λογική, όπως πολλές φορές αναφέρουμε στις εκπομπές μας, διότι αυτό είναι που λείπει σήμερα από τους ανθρώπους, λείπει η λογική, έχει μπει σε μια κατάσταση ύπνου, θα πω, γιατί οι περισσότεροι, ενώ είναι ζωντανοί, περπατούν, λόγω της έλλειψης νόησης δείχνουν ότι είναι νεκροί. Και αυτό πραγματικά είναι άδικο για όλους τους ανθρώπους, γιατί δεν είναι μόνο ένας, μιλάμε για την ανθρωπότητα εν γέννη, ως ολότητα, αλλά και την ίδια τη δημιουργία μας και πόσο μάλλον για όλα τα δημιουργήματα που δημιουργήθηκαν πριν από μας, για να έρθει ο άνθρωπος και να ζήσει μαζί και να συμβιώσει μαζί με όλα τα υπόλοιπα δημιουργήματα. Μάλιστα, κυρία Γιούρα. Οπότε, να δούμε λίγο την έννοια του Δία. Ακριβώς. Να δούμε λοιπόν τον Δία, ο οποίος, όπως αναφέραμε και στην εκπνοή της τελευταίας μας εκπομπής, είναι ο πατέρας όλων μας, είναι ο αρχηγός του Ολύμπου και βεβαίως εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο Ολύμπος δεν είναι βεβαίως το βουνό, είναι, ονομάζεται Ολύμπος, δεν υπάρχει Ολύμπος μόνο στην Θεσσαλία, το γνωστό βουνό εδώ. Υπάρχει Ολυμπία κάτω στην Ηλία, υπάρχει Όλυμπος στην Κύπρο, υπάρχει Όλυμπος και σε άλλα σημεία του πλανήτη μας και όχι μόνο. Άρα λοιπόν μιλάμε για τον Όλυμπο ως την καθέδρα του όλου φωτός, είναι δηλαδή το όλο φως, ο ολόλαμπρος, αυτός που λάμπει πιο πολύ απ' όλα. Αυτός είναι ο Όλυμπος, η αποκωδικοποίηση του τεράστιου αυτού κωδικού, ο οποίος βεβαίως αποτελείται από τους 12 Ολύμπιους και αρχηγός όλων των Ολύμπιων, αλλά και όλων των ελάνιων θεών και των ανδρών, είναι ο Δία. Και όταν λέμε άνδρες, και έχει σημασία, κυρία Γκίκα, γιατί μέσα από την ροή της κουβέντας και του διαλόγου μας προκύπτουν λέξεις και κωδικοί και έννοιες που θα πρέπει να στεκόμαστε για λίγο εκεί και να δίνουμε την πραγματική τους ερμηνεία. Άρα λοιπόν άνδρας είναι αυτός ο οποίος έχει άνω δράση και δεν περιορίζεται στην ιδιότητα του ανθρώπου του Άρεν που συνήθως τον αποκαλούμε άνδρα. Άρα είναι και για τις θύλες το ίδιο. Βεβαίως, βεβαίως είναι και για τις θύλες και υπάρχουν και βεβαίως ο σκοπός μας είναι να έχουμε άνω δράση, να έχουμε ανδρεία και μέσα από την ανδρεία και την άνω δράση μας
θα πρέπει να γίνουμε όλοι άνδρες. Άρα, άνω δράση λέμε την ανελεκτική μας πορεία. Πολύ σωστά. Μιλάμε για την ανελεκτική μας πορεία. Μιλάμε για μια κατάσταση εκτός αδράνειας, διότι αυτό ακριβώς είναι η άνω δράση. Να δημιουργούμε συνεχώς δημιουργικά αποτελέσματα μέσα στη δημιουργία μας και να παίρνουμε θέση σε ό,τι πραγματικά προσβάλλει αυτή, αλλά και τα δημιουργήματά της. Και πόσο απέχουμε, κυρία Γκιούρα, από αυτό που λέτε, διότι αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι μια αδράνεια από τον ίδιο τον άνθρωπο, τουλάχιστον για ό,τι συμβαίνει στο περιβάλλον μας, που και για τα πιο απλά πράγματα, θα έλεγα, υπάρχει αυτή η αδράνεια. Πόσο μάλλον για σημαντικές αποφάσεις και να πάρει θέση σε ό,τι συμβαίνει σήμερα στον πλανήτη μας. Ακριβώς. Είναι η άλλη λέξη γνωστή που λέμε αναμεταξύ μας, είναι η τεμπελιά. Αυτή είναι η αδράνεια. Έχει να κάνει σε όλα τα πεδία και επίπεδα. Και αυτό πραγματικά θα πρέπει να το διορθώσουμε όλοι. Μιας που συλλογικά είναι το θέμα του τι γίνεται και δεν έχει να καταλάβει ατομικά κάποιος όλα αυτά που συζητάμε, αλλά θα πρέπει όλοι πραγματικά στη συλλογικότητά μας να αναγνωρίσουμε την αλήθεια. Έτσι δεν είναι? Μα αυτή άλλωστε είναι η κατανόηση, η οποία κατανόηση είναι κατά την δική μας νόηση ο κάθε ένας να κατανοήσει, έτσι ώστε όλοι μαζί να οδηγηθούμε στην τεράστια λεωφόρο της νόησης. Μάλιστα. Και εκεί θα νοούμε τα ίδια πράγματα. Βεβαίως. Βεβαίως θα υπάρχει μία συνοχή, μία ολότητα, μία σύνδεση όταν όλοι οι άνθρωποι γίνουν μία γροθιά σαν σφαίρα πυρός, όπου θα αντιλαμβανόμαστε και θα νοούμε όλοι τα ίδια. Μάλιστα. Κάτι το οποίο και σε αυτό βεβαίως υπάρχει μεγάλη απόσταση σήμερα, γιατί η επικοινωνία μας έχει χαθεί. Βρισκόμαστε λοιπόν στην εφταεπίπεδη δημιουργία του Ζεύς του Διός, στο 7ο πεδίο και επίπεδο του Ζεύς του Διός. Είμαστε το 7ο δημιούργημα στην δημιουργία του Ζεύς του Διός και άρα δεν θα μπορούσε αυτό να μην μας καθιστά παιδιά του Δία. Να πάμε λοιπόν να πούμε, και βεβαίως θα το έχετε προσέξει, ίσως και άθελά σας να συμβαίνει αυτό, κυρία Γκίκα, όταν στην καθημερινότητά σας λέτε λέξεις που περιέχουν την έννοια βία. Βεβαίως, υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις που περιέχουν βία μέσα, συνθετικές. Διαβάζω, ενδιαφέρουσα, όπου είναι ο φίλοι άνθρωπος, ο οποίος φέρει μέσα του έναν μικρό θεό, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε τη δυνατότητα της θέωσης, φέρει λοιπόν έναν λογικό άνθρωπο, ένα εν λόγω ον δημιούργημα. Ένα νοήμονον. Ένα νοήμονον. Όταν λέμε διαβάζω, σημαίνει ότι βάζω το νου, βάζω την νόησή μου, ώστε να αφομοιώσει αυτά που βλέπω, αυτά που διαβάζω, και βεβαίως δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την τεράστια κωδική έννοια διάστημα, όπου το διάστημα σημαίνει το στήμα του Δία, το στερέωμα δηλαδή του Δία. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο σε όλους και βεβαίως εδώ θα πρέπει να πούμε ότι κανένας δεν πρέπει να βάλει ξανά στο στόμα του τον Δία, να τον υβρίζει, να τον περιπέζει, να τον προσβάλλει και να τον μολύνει μόνο με σάπια λόγια. Μάλιστα, στην άγνοιά μας λοιπόν χρησιμοποιούμε αυτές τις τεράστιες κωδικές έννοιες, προσβάλλοντας την ίδια μας την ύπαρξη, όπως είπαμε, τη δημιουργία μας και τα πάντα, κυρία Γκιούρα. Να σας θυμίσω, κυρία Γκίκα, και έχει σημασία να το αναφέρουμε, γιατί έχουμε ετοιμάσει και κάποιες σημειώσεις αλλά και εικόνες. Αφού μας δόθηκε η ευκαιρία, δεν αφήνουμε να πάει κάτι χαμένο και να πέσει. Να σας θυμίσω ότι τον Ιούνιο, συγκεκριμένα 28 Ιουνίου του 2001, ναι, πραγματοποιήθηκε μία συναυλία στις στήλες του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα, ναι, όπου ο συνθέτης Βαγγέλης Παπαθανασίου
Μάλιστα. Με θέμα την μυθοδία, υπό την πλήρη χρηματοδότηση μάλιστα της NASA, αφιέρωσε κάποια ορχιστρικά συνθετικά κομμάτια μουσικής, με στίχους βέβαια, τους οποίους στην αρχή κανένας δεν μπορούσε να τους αποκρυπτογραφήσει, γιατί έτσι όπως τραγουδούσαν η σοπράνο και η χοροδία, δεν εδιχούσαν στα αυτιά μας, δεν ήταν κατανοητή η στίχη αυτή. Mm-hmm. Και συνοδεύτηκε η συναυλία αυτή με το διαστημόπλοιο της NASA, που ταξίδευε τότε στον Άρη, θεωρητικά, αλλά θα δούμε τι συμβαίνει, θεωρητικά, με το όνομα Odysseus. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν άλλο ένα όνομα, έτσι. Οι περισσότερες αποστολές της NASA είχαν το όνομα Απόλλωνα. Mm-hmm. Σωστά. Και βλέπουμε τώρα τον Οδυσσέα. Και γιατί το έκανε αυτό η NASA, κυρία Γκιούρα? Ουσιαστικά, κυρία Γκίκα, τι ζητούσε? Έκανε μία επίκληση στον Βίαν, όπως το ακούτε ακριβώς, επίκληση. Επίκληση. Μάλιστα. Επί της κλίσης καλούσε δηλαδή τον Δία να έρθει στη Γη, γιατί για να πάρουν άδεια ώστε να τους αφήσει να ταξιδέψει και να ταξιδέψει το διαστημόπλοιο στον Άρη. Και θα δούμε κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας γιατί ζήτησαν άδεια και γιατί καλούσαν τον Δία. Και να πούμε ότι η NASA προφανώς γνωρίζει αυτά που δεν γνωρίζουμε εμείς εδώ οι Έλληνες και οι άνθρωποι γενικότερα στο πλανήτη, για να δώσει χρήματα για να κάνει αυτή την επίκληση, όπως είπατε. Και θέλετε να αναλύσουμε τη μυθοδία? Βεβαίως. Από ποιες λέξεις προέρχεται? Βεβαίως. Πολύ ενδιαφέρον. Πάμε μύθος. Μύθος. Συν οδή. Και Δία. Άρα έγινε μία οδή προς τον μύθο, όπου μύθος είναι η ίδια ιστορία μας, δεν είναι το παραμύθι, ο παράμυθος που μας έχουν μάθει, αλλά είναι η ίδια ιστορία μας. Άρα λοιπόν έγινε μία οδή προς την ιστορία μας και προς τον Δία. Αυτή είναι η λεγόμενη μυθοδία. Μάλιστα. Και εδώ βεβαίως προκύπτουν διάφορα ερωτήματα, διότι στις αρχές εννοείται ότι προβλήθηκε παγκοσμίως από πάνω από 30 κανάλια σε όλο τον πλανήτη. Προκάλεσε βεβαίως ποικίλα σχόλια και απλά ως απλοί άνθρωποι, που δεν υπάρχει απλός άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος είναι πολυσύνθετος, είναι πολύπλοκος. Σωστά. Και δεν είναι ένας απλός ανθρωπάκος όπως προσπαθούν να μας επιβάλλουν ότι αυτό είμαστε, ενώ mm-hmm. δεν είμαστε αυτό. Να δούμε ότι η NASA, αν ήταν κάτι ψεύτικο ή αυτοί που είναι τόσο πολύ σκληροπυρηνικοί μέσα στη NASA και είναι επιστήμονες που μελετούν υποτίθεται το διάστημα και τα άστρα και τους πλανήτες, προσπαθούν να βρουν ζωή σε άλλους πλανήτες και στέλνουν, από ό,τι μας έχουν πει, επανδρομένες ή μη αποστολές σε άλλους πλανήτες, το φεγγάρι κτλ., όπως μας διδάσκουν τόσα χρόνια. Να δούμε για ποιο λόγο ξόδεψαν 6 εκατομμύρια ευρώ σημερινά για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια συναυλία, να στήσουν αυτή τη συναυλία στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στον ιερό γεωδετημένο χώρο στις στήλες του Ολυμπίου Δίο στην Αθήνα. Μάλιστα, κυρία Γκιούρα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα μπούμε σε ένα μικρό διάλειμμα για να μπορέσουμε, έτσι, να μην σας διακόψω, να μας πείτε ακριβώς αυτά που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα για μας. Αγαπητοί τηλεθεατές, περνάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε ευθύς αμέσως. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες, δυνάστες των ανθρώπων, κρατούν κλειδωμένα
για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια, η πανίερη μοναδική, θεή δημιουργή Α. Παράγγειλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Κυρία Γκιούλα, επανήλθαμε λοιπόν. Και ό,τι μας λέγατε λοιπόν για τη μυθοδία και αν θέλετε να συνεχίσετε τη κουβέντα σας. Είδαμε ότι η μυθοδία πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στις στήλες του Ολυμπίου Διός, τον ιερό αυτό γεωδετημένο χώρο. Επιλέχθηκε ελληνική σύνθεση, Έλληνα συνθέτης. Δεν επιλέχθηκε ούτε Άγγλος, ούτε Γάλλος, ούτε Γερμανός, αλλά ούτε και ξένη μουσική, παρά μόνο ελληνική. Μάλιστα. Εδώ μπορώ να δώσω μία απάντηση σύμφωνα με την λογική διεργασία ως νοήμων «ον». Mm-hmm. Ότι η μουσική μας βεβαίως είναι μία, η μουσική είναι μία από τις τέσσερις ιερές επιστήμες, όπως είναι τα μαθηματικά, η γεωμετρία, αλλά και η αστρονομία. Η στίχη της μυθοδίας ήταν γραμμένη στα αρχαία ελληνικά. Mm. Συνδυάστηκε η μουσική αυτή παράσταση με την αποστολή διαστημοπλοίου στον Άρη και βεβαίως οι εικόνες που βλέπουμε στην συναυλία και υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και μπορούν ανά πάσα στιγμή οι τηλεθεατές σας να τα δουν, δείχνουν στη συναυλία εικόνες όχι μόνο από την Ακρόπολη αλλά δείχνουν πρωτομές του Δία, της Αθηνά, του Περικλή αλλά και του Οδυσσέα και άλλων Ολύμπιων θεών. Έτσι λοιπόν, μέσα από τους στίχους, οι οποίοι έχουν αναγράφονται στα βίντεο, καταλαβαίνουμε ότι γίνεται επίκληση στον Δία, έτσι ώστε να κατέβει στη γη. Για ποιον λόγο λοιπόν, γιατί μάλιστα η NASA, αλλά και κατ' επέκταση οι Αμερικάνοι που αμφισβητούν τα πάντα που έχουν σχέση με αρχαία Ελλάδα, και όταν μιλάμε για αρχαία Ελλάδα, μόνο φασίστες μας αποκαλούν. Αλλά αυτή είναι η ιστορία μας και αυτή που είναι. Δεν μπορεί να αλλάξει και δεν μπορεί να μεταλλαχθεί, να γίνει κάτι άλλο. Άρα λοιπόν δίνουν από την ελληνική μυθολογία τόσα πολλά χρήματα για να κάνουν και μία επίκληση προς τον Δία, όχι σε κάποιον άλλον Θεό ή Άγιο ή Απόστολο ή Προφήτη, αλλά στον Δία, γιατί και πολύ συγκεκριμένα η χοροδία αναφέρει «Δία, έλα». Επικαλούνται τον Απόλλωνα, «Εσύ, παιδί». Mm. Επικαλούνται τον Ερμή, την Αθηνά, την Δήμητρα, τον Ποσειδώνα και όλους τους Ολύμπιους. Θέλουν δηλαδή τώρα να μας πούν ερώτηση ότι η NASA είναι δωδεκαθεϊστές. Μιλάμε για την NASA. Σωστά. Μιλάμε για την NASA. Είναι τουλάχιστον γελίο και εδώ αποδεικνύεται και καταρρύπτεται αυτό το παραμύθι που μας πουλούσαν τόσα χρόνια περί δωδεκαθεϊσμού, διότι οι 12 Ολύμπιοι είναι οι 12 Ολύμπιοι θεοί και θεές, υπάρχουν άπειροι στην ελλάνια κοσμοκρατορία μας και ζητούν ουσιαστικά μέσα από την μουσική αυτή η παράσταση να δοθεί η άδεια να βγουν από τη γη. Γιατί? Γιατί, κυρία... Δεν έχουν βγει από τη γη, κυρία Γκιούρα. Όχι. Μάλιστα. Όχι. Και θα σας το αποδείξω αμέσως. Θα πρέπει να πούμε ότι ο αέρας που αποτελείται από την ατμόσφαιρα, εκεί στην ατμόσφαιρα και μέχρι σε εκεί είναι τα σύννεφα. Και μέχρι εκεί υπάρχει οξυγόνο. Έτσι θα είναι η ιονόσφαιρα, όπου εκεί είναι όλη η ενέργεια των ιονών ήλιων του Σύριου, αλλά και ανακυκλώνονται όλες οι ενέργειες όλων των δημιουργημάτων της γέας Δήμητρα Άρτεμι. Και το τρίτο μέρος,
η τριάδα ολότητα μονάδα που αναφέραμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή είναι η άνοσφαιρα, όπου η άνοσφαιρα φτάνει μέχρι τα 342.000 χιλιόμετρα, όπου είναι και η προστασία του πλανήτη μας με ολικό σφαιρικό φόλο. Οπότε τίποτα δεν εισέρχεται και τίποτα δεν βγαίνει από αυτό το θόλο. Και πολύ συγκεκριμένα δεν βγαίνει και δεν μπαίνει τίποτα στον πλανήτη μας, στο ηλιακό μας σύστημα, στον γαλαξία μας, στο σύμπαν μας, διότι προστατεύονται όλα αυτά τα σώματα με ουράνιο θόλο και μόνο με άδεια από τους 12, δηλαδή από τον ίδιο τον Όλυμπο, μόνο τότε μπορεί να δοθεί για να εξέλθει ή να εισέλθει κάτι μέσα στη γέα μας. Άρα λοιπόν, εδώ θέλω να απευθυνθώ σε όλους αυτούς που περιμένουν κάποιους εξωγήινους, Πλειάδιους, Αρκτούριους ή Ανδρομέδιους να έχουν για να μας σώσουν. Αυτά είναι τουλάχιστον γελία, είναι μόνο γέλιο μπορούν να προκαλέσουν. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που πιστεύουν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί πολύ απλά πιστεύουν και δεν το γνωρίζουν, όμως... Και επίσης ζητάνε μια έξωθεν δύναμη, δηλαδή δεν έχουν αναγνωρίσει την ίδια τους τη δύναμη, την που έχουμε ως μεριστό, αν θέλετε, του νου, του οποίου είμαστε και παιδιά, όπως συζητάμε τώρα. Σωστά? Σωστά. Γιατί, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, είναι ο αμέριστος συμπαντικός νους, που είναι ο ίδιος ο Δία, και εμείς είμαστε τα μεριστά του αμέριστου συμπαντικού νου. Άρα, ό,τι είναι ο πατέρας και ό,τι θέλει ο πατέρας, το ίδιο ακριβώς θέλουν και τα παιδιά του, οι ιοί του και οι κόρες του. Μάλιστα. Και επίσης, αφού αναφερθήκαμε και στην μυθοδία, θα ήθελα να δείξουμε και να προβάλλουμε και κάποιες εικόνες, όπου πραγματικά τότε οι περισσότεροι δεν γνωρίζαμε κάποια σύμβολα που περνούσαν και εμφανίζονταν πίσω από την χοροδία. Σήμερα όμως τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Και βεβαίως μπορεί να τα βλέπαμε ως μεάνδρους σε διάφορους αμφορείς ή σε διάφορα σημεία του πλανήτη μας. Πολύ συγκεκριμένα βλέπουμε το Α και το Ω. Ακριβώς αυτά κρατούν οι κοπέλες πίσω από τη χοροδία, το Α και το Ω. Μάλιστα. Όπου αναφέραμε ότι είμαστε στην εννέα δημιουργία των Α και του Ω. Μόλις το βλέπουμε τώρα στην οθόνη μας. Και το ερώτημα είναι, η NASA γνώριζε και γνωρίζει, αλλά ενώ ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την ζωή έξω στο διάστημα, σε άλλους πλανήτες, να μάθει αν υπάρχουν, πόσοι υπάρχουν, που βεβαίως δεν μας έχουν πει και την αλήθεια ότι υπάρχουν 12 πλανήτες, μας έχουν αναφέρει ότι υπάρχουν 7, 8. 9 τους φτάσανε. Κάθε 9. Λίγο αυξάνουν και έναν τον βρίσκουν. Τυχαίως, κυρία Γιούρα, περνάει γύρω-γύρω, τσακ. Έτσι. Τι να πω, είναι γελία τα πράγματα. Πραγματικά θυμώνει κανείς. Θυμώνει κανείς όλη αυτή την παραχάραξη. Μόνο αυτό πρέπει να κάνει, κυρία Γκίκα, μόνο να θυμώνει, γιατί πλέον έχουμε φτάσει σε ένα τεράστιο τέλμα, το οποίο όσο πάει μας τραβάει συνεχώς μέσα στο βούρκο και είναι η ώρα εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι να αναγνωρίσουμε τις δυνάμεις μας, να αναγνωρίσουμε ότι φέρουμε όλες τις δυνάμεις και δυνατότητες των προγόνων μας. Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε απόγονοι θεών, είμαστε ομομήτριοι των ελάνιων θεών δημιουργών μας, φέρουμε την πατρώα ουσία τους που μας τον κληροδοτούν, μας κληροδοτούν τον κληρονομικό αυτό κώδικα, τον οποίο τον έχουμε και τον φέρουμε μέσα μας, και είναι τεράστια βεβήλωση και ύβρις να λέμε ότι δεν τους αναγνωρίζουμε, αλλά αντιθέτως προσκυνάμε και γονατίζουμε σε ξενόφερτους, σε ψεύτικους θεούς. Είναι άδικο, είναι άδικο πολύ, και μάλιστα μέσα από το τρίτο κομμάτι της μυθοδίας, όποιος
το ακούσει και το δει μπορεί να αντιληφθεί, γιατί έχει και μετάφραση κάτω, αναφέρει η Αηδός και αναρωτιέται τι οι ζουν στη γα, δηλαδή τι Έλληνες ζουν στη γη, αναρωτιέται ακόμα και η ίδια, δηλαδή ας φέρουμε την Αηδό, ας φέρουμε τον εαυτό μας στη θέση της Αηδού και ας αναρωτηθούμε όλοι τελικά τι Έλληνες ζουν στη γη. Υπάρχουν, πόσοι υπάρχουν από αυτούς που εσύ έπλασες Πάτερ Ωζεφ, όπως πολύ συγκεκριμένα. Αυτή είναι η στίχη από τη Μυθοδία, μας αναφέρεται τώρα. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι η στίχη από το τρίτο movement, πολύ συγκεκριμένα, όπου αυτό ακριβώς αναφέρει. Τι ή ζουν στην γα. Γα είναι ο δωρικός τύπος της γης. Της γης. Ναι. Άρα λοιπόν αναρωτιούνται ακόμα και οι ίδιοι τι άνθρωποι, ποιοι Έλληνες ζουν στη γη και πόσοι έχουν απομείνει από αυτούς που δημιούργησες εσύ, πατέρα μας Δία. Να ρωτήσω τι αποτέλεσμα είχε και αν έφυγε το διαστημόπλοιο. Δεν έφυγε, κυρία Γκίκα. Πού να πάει, κυρία Γιούρα. Είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που σας λέω. Με αποδεικτική διεργασία μπορεί ο καθένας να τα αναζητήσει και να τα βρει μέσα στο τεράστιο έργο σύγγραμμα του Προέδρου μας του Αρτέμις Ωρα, ο Ελλάνιος Κόσμος μας 600, όπου αποτυπώνονται, βεβαίως σκεφτείτε πώς ήταν μέσα στη φυλακή, μέσα σε, επάνω σε μία κόλλα χαρτί με πολύ ελάχιστη γραφική ύλη που είχε εκεί μέσα για να αποτυπώσει το σύμπαν, όμως το έκανε, να αποτυπώσει τους γαλαξίες μας, να αποτυπώσει τους πλανήτες, τα ηλιακά μας συστήματα και να μας αποδείξει ότι όλα και τα πάντα προστατεύονται, δεν μπορεί να εισέλθει και να εξέλθει τίποτα εάν δεν υπάρχει άδεια από τους 12 και από τον Όλυμπο. Μάλιστα, κυρία Γιούρα. Οπότε είδαμε λοιπόν ότι γίνονται πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε τη σημασία τους και κανένας δεν μας αποκάλυψε ακριβώς για το τι έγινε. Βλέπαμε και τα βιντεάκια όπως κυκλοφόρησαν, αλλά δεν νομίζω ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολήθηκαν με το θέμα. Δεν έχω δει κάτι. Όσοι ασχολούνται με το θέμα, κυρία Γκίκα, αλλά και με άλλα παρενθέρη θέματα, αμέσως βγαίνει αυτός ο ανεξάρτητος οργανισμός των Hoaxes, βγαίνουν τα Ελλάνια Hoaxes και καταρρύπτουν την αλήθεια, καταρρύπτουν βίντεο, τα λόγια ίδιων ανθρώπων που τα έχουν πει και τα έχουν δημόσια δηλώσει και βγάζουν βεβαίως όλα αυτά τα περί θεωρίας συνωμοσίας και ότι κάποιοι είναι συνωμοσιολόγοι και ασχολούνται με τέτοιου είδους συνωμοσιολογικές τεχνικές. Μάλιστα. Το κάνουν. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Για να συνεχίσουμε τώρα που θα μας ταξιδέψετε, πάμε από τη Μυθοδία και μας δείξατε ότι πραγματικά δεν βγαίνει τίποτα αν δεν υπάρχει η άδεια του Δία, που είναι, πώς να πω τώρα, για το διάστημα που είναι ουσιαστικά το στερέωμα του Δία. Ακριβώς, ακριβώς. Και βεβαίως να πούμε για το στερέωμα του Δία, για το διάστημα, ότι γιατί ανέφερα τον Ελλάνιο Κόσμο μας 600 και έχει σημασία γιατί κάποιοι το ακούν ενδεχομένως και πρώτη φορά. Mm-hmm. Ο Ελλάνιος Κόσμος μας 600 είναι όλος ο κόσμος ο οποίος περιλαμβάνει άπειρα σύμπαντα, άπειρους γαλαξίες, άπειρα ηλιακά συστήματα και άπειρους πλανήτες. Όπου μέσα στα ηλιακά συστήματα και τα ηλιακά συστήματα όλα αποτελούνται από 12 πλανήτες και ένα 13ο δηλαδή απλανή ήλιο. Μάλιστα. Έτσι είναι η δομή του Ελλάνιου Κόσμου μας 600, όπου βεβαίως πεντάεδρες πυραμίδες, 12 πεντάεδρες πυραμίδες. 12 πεντάεδρες. Ακριβώς. 12 Μάλιστα. πεντάεδρες πυραμίδες ενώνονται και το σημείο ένωσής τους, στο σημείο ακριβώς αυτό ένωσής τους, δημιουργείται
και το σύμβολο του 13ου, του ίδιου του ωμέγα, που αργότερα, δεν είναι τώρα η ώρα να μιλήσουμε για εκείνο, όμως έτσι δημιουργείται ο κρίσταλος, ο 12έδρος κρίσταλος, που είναι ο ίδιος ο κόσμος μας 600. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, κυρία Κίκα. Τίποτα. Τίποτα, κυρία Γκιούρα, και με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Μας είπατε και σήμερα, μας ταξιδέψατε και μας δείξατε πράγματα τα οποία πρέπει τώρα όλοι μας να κάνουμε τους συνειρμούς μας και τις συνδέσεις μας, για να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε πόσα μας έχουν αποκρύψει, πόση απόσταση έχουμε από αυτή την αλήθεια, που είναι η αλήθεια όλου του ανθρώπινου γένους. Και αν θέλετε, έτσι επιγραμματικά, πώς θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή? Στην επόμενη εκπομπή, κυρία Γκίκα, θα συνεχίσουμε με την ένωση και ζεύξη του Δία με τον Πλούτονα, όπου το δημιουργικό τους αποτέλεσμα είναι ο κοινός τους αδελφός, ο Άδη. Για να μιλήσουμε για τον Άδη, να βγάλουμε όλο το ψεύδος και τον φόβο του θανάτου που μας έχουν επιβάλει κυρίως τα ιερατεία, το ιερατείο θα πω, γιατί ένα είναι και αυτό αποδεικνύεται, και να δούμε ότι ποια είναι η Περσεφόνη και ποιος τελικά την έκρυψε. Είναι λίγο πιο βαθιά μονοπάτια, όμως με αφορμή τον Όλυμπο, τους 12 Ολύμπιους, θα πρέπει, και καθώς αναφέρεται κιόλας μέσα στη μητέρα των μητέρων Ρέα, θα πρέπει να ακουστεί και να την μάθουν όλοι. Πολύ ωραία, κυρία Γκιούρα. Επανειδήν λοιπόν στην επόμενη εκπομπή μας, για να πάμε στη συνέχεια. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Αγαπητοί τηλεθεατές, φτάσαμε και στο τέλος αυτής της εκπομπής. Αναμένουμε λοιπόν τη συνέχεια. Εγώ θα πω ότι η γνώση είναι δύναμη, η γνώση είναι δωρεάν. Η γνώση υπάρχει εδώ στην Πολιτεία Πύλη Πολιτών με μεγάλη ποικιλία θεμάτων που αφορούν όλο το περιβάλλον μας, όπως και βεβαίως την ίδια μας τη δημιουργία και την ύπαρξή μας. Με αυτό θα σας χαιρετήσω. Μέχρι την επόμενη φορά, μείνετε συντονισμένοι, Πολιτεία Πύλη Πολιτών.